Ενέση, ακούμε. Λοιπόν, Κατερίνα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής υπό τον πρόεδρο της Ανδρέα Φακοντή. Είναι όντως σε ιδιαίτερα έντονο κλίμα, θα μπορούσαμε να πούμε, Κατερίνα. Ακούστηκαν διάφορα και από τις δύο πλευρές. Επί της ουσίας τώρα να πούμε ότι ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαρδιαούρης δεν αποσύρει τις προτάσεις της κυβέρνησης, τα τέσσερα μέτρα δηλαδή στα οποία είχαν προταθεί από την κυβέρνηση, ως μέτρα. Ο Υπουργός ζητήθηκε, του ζήτησαν το ΔΥΚΟ και το ΕΛΑ να παγωποιήσει τουλάχιστον μέχρι ένα διάστημα αυτά τα μέτρα, ούτως ώστε να υπάρξει έναρξη του διαλόγου για να μπορούν γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και όλη η κοινωνία να είναι σε ένα πιο ήρεμο πλαίσιο και να προχωρήσουν σε διάλογο. Ο Υπουργός αρνήθηκε και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα έντονος ως προς την πρόταση αυτή του ΔΥΚΟ και του ΕΛΑΜ. Να πούμε ότι φαίνεται να υπάρχει στήριξη και από ΑΚΕΛ αλλά και από άλλα κόμματα εκτός Δημοκρατικού Συναγερμού πάνω σε αυτό το αίτημα για παγωποίηση των μέτρων προσωρινά και για έναρξη διαλόγου για να ξεκινήσει μια σχολική χρονιά ομαλά, να μην υπάρξουν προβλήματα και στη συνέχεια όλα να συζητηθούν και να βρεθούν οι λύσεις στην πορεία. Ο Υπουργός δεν υποχωρεί πάνω σε αυτό, Κατερίνα. Να πούμε ότι ακούστηκε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών για 320 άτομα δηλαδή κοστίζουν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο βουλευτής του ΔΥΚΟ, κύριος Μουσούτας, ανέφερε ότι όγκος εκπαιδευτικών που έπρεπε να είναι στην έδρα αποσπάστηκαν από κυβερνήσεις στο Υπουργείο Παιδείας και σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας βρίσκονται πέραν των 80 εκπαιδευτικών που είναι πάνω από 5 χρόνια υπηρεσίας εκεί, δηλαδή κάτι που απαγορεύει και ο ίδιος ο νόμος. Τα στοιχεία αυτά καταλήφθηκαν επίσημα και στην Επιτροπή Οικονομικών πριν από 6 μήνες. Τα κατέχει και θα τα δώσει και επίσημα σε όλους. Και επαναζήτησε ο κύριος Μουσούτσας παγωποίηση των μέτρων και έναρξη του διαλόγου για να υπάρξει ένα καλό κλίμα. Κάλεσε μάλιστα τον Υπουργό Κώστα Χαρδιαούρη να μεταφέρει αυτό το αίτημα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί σίγουρα ο ίδιος δεν μπορεί να αποφασίσει αυτή την ώρα ενώ βρίσκεται στη Βουλή. Να πούμε ότι οι εκπαιδευτικές οργανώσεις από την πλευρά τους εξήγησαν για άλλη μια φορά τους λόγους τους οποίους απέριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση, τους λόγους για τους οποίους δεν ήταν στην διαμόρφωση, αλλά ήταν η συζήτηση που έκανα στο προεδρικό με τον πρόεδρο, που θεωρούσαν ότι δεν θα έπρεπε σίγουρα να σκοθούν να φύγουν, ενώ ο πρόεδρος θα τους καλέσει. Άννα Μαρία, μία διευκρίνηση. Μία διευκρίνηση. Ο Υπουργός Παιδείας είχε πει ότι δεν αποσύρονται οι αποφάσεις του Υπουργικού. Μήπως είχε προσθέσει στο παρόν στάδιο ή δεν είπε στο παρόν στάδιο? Όχι. Όχι, Κατερίνα, δεν είπε στο παρόν στάδιο και για να ξεκαθαρίσουμε κιόλας, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είπαν για πρώτη φορά, ακούστηκε τώρα στην Επιτροπή πριν από λίγα λεπτά, ότι είναι έτοιμοι ακόμα και τώρα να δεχθούν την παγωποίηση και όχι απόσυρση, όπως έλεγαν μέχρι χθες. Τώρα δέχονται παγωποίηση για να προχωρήσουν σε διάλογο. Γιατί όπως λέμε, παγωποίηση τι να παγωποιήσουν δηλαδή? Τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Να παγωποιηθούν. Μάλιστα. Ενώ μέχρι χθες ζητούσαν απόσυρση, τώρα είναι έτοιμοι να κάνουν αυτή την υποχώρηση για να μην υπάρξουν προβλήματα και για να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σε διάλογο, να βρεθούν οι λύσεις. Επισημαίνουν ότι έχουν οι ίδιοι μέτρα, έχουν ήδη εναλλακτικές προτάσεις που θα μπορούσαν, αν και εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα, μάλιστα, να το δουν και να το εξετάσουν. Κανείς, όπως είπαν εκπαιδευτικές οργανώσεις, δεν είναι ευχαριστημένος με την υφιστάμενη κατάσταση. Ανησυχούν για το δημόσιο σχολείο, ανησυχούν για τα παιδιά και θεωρούν, Κατερίνα, ότι κάτι άλλο κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μετέφερε και ο κύριος Λουκαΐδης του ΑΚΕ. Όπως ανέφερε και εσύ στην εισαγωγή σου, αυτή τη στιγμή είναι και το θέμα του συνεργατισμού. Αναφέρθηκε στα πολλά εκατομμύρια που δόθηκαν για το συνεργατισμό ο Γιώργος Λουκαΐδης και λέει: τώρα βλέπουμε εδώ στην παιδεία να μιλάμε για πολύ λιγότερα λεφτά και να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση ενώ κανείς δεν ανησύχησε. Τότε με το συνεργατισμό. Μάλιστα. Κατερίνα, λοιπόν, είμαστε σε εξέλιξη, είμαστε μέσα. Τα παρακολουθούμε για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Μας διακόπτεις. Λοιπόν, εμείς παραμένουμε στο θέμα, καθώς αναμένεται σήμερα με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν